Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί σας, ζωντανά από τα στούντιο του Word of God, στην εκπομπή μας επί το Λόγο Σου, και σήμερα θα ευχαριστήσουμε τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει να είμαστε κοντά σας, ζωντανά, έτσι ώστε πράγματι ο Λόγος του Θεού να έρχεται στα σπίτια σας, μέσα από το ίντερνετ, και η επιθυμία μας και η προσευχή μας είναι πάντοτε τα Λόγια του Θεού να βρίσκουν γη αγαθή μέσα στις καρδιές σας, στις καρδιές ολωνών μας, έτσι ώστε να υπάρξει καρποφορία, ευλογία και πραγματικά η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό να βαίνει αυξανόμενη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση να αναγγέλουμε τα αγαθά Λόγια του Ευαγγελίου. Είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση μέσα σε έναν καιρό σκοτεινό, μέσα σε έναν καιρό ο οποίος πράγματι δεν έχει αγαθές ειδήσεις. Όπου και να στρέψει ο άνθρωπος, είτε δεξιά είτε αριστερά, υπάρχει μια αβεβαιότητα, μια κατήφια. Πραγματικά βλέπουμε τη δυστυχία και τη θλίψη να βαίνει αυξανόμενη και ακμάζουσα μέσα στην εποχή μας, και πράγματι είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση να πούμε ότι εμείς έχουμε λόγους αγαθούς, λόγους καλούς, λόγους ευλογημένους, αλλά όχι λόγοι οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τις καρδιές μας, από τις πεπιθήσεις μας ή από τα πιστεύω μας, αλλά είναι λόγοι οι οποίοι βγαίνουν μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη προς σωτηρίας πάντα των πιστεύοντα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον Κύριο. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει και τη σημερινή εκπομπή, να μας ευλογήσει όλους μας και να έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα τα οποία φέρνει ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος δέχεται αυτόν σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Και αποδέχεται ότι αυτή είναι η πορεία την οποία έχει ο Θεός προγραμματίσει και σχεδιάσει για την ζωή του ανθρώπου, και ο άνθρωπος με μια καρδιά ανοιχτή πλέον, ταπεινή δε, αποδέχεται το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού βρίσκει απήχηση μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε λοιπόν απόψε ένα ωραίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ζήτα κεφάλαιο 37 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου διαβάζουμε από τη σελίδα 942. Κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής ίστατο Ιησούς και έκραζε λέγον: «Εάν της διψά έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όσες πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλου συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμεινε να λαμβάνονται οι πιστεύοντες σε αυτόν, διότι δεν είναι το αίτη δεδομένον πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς αίτη δεν εδοξάστη. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου ακούσαντες το λόγο έλεγον: ούτως είναι αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον: ούτως είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον: μίγαρ εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπεν η γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από της κόμης Βηθλεέμ, όπου είτε ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτόν. Την έσδε εξ αυτόν ήθελε να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδής επέβαλε από αυτόν τα σχήρας. Ήρθαν λοιπόν οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και εκείνοι είπαν προς αυτούς: γιατί δεν εφέρατε αυτόν? Αποκρίθησαν οι υπηρέτες: ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ούτω, καθώς ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτούς οι φαρισαίοι: μήπως και εσείς επλανήθητε? Μήπως τις εκ των ερχόντων επίστευσης αυτών ή εκ των φαρισαίων? Αλλά ο όχλος ούτως ως τις δεν γνωρίζει τον νόμο είναι επικατάρατη. Λέγει ο Νικόδημος προς αυτούς: ο ελθόν προς αυτόν διανυχτός ον εξ αυτών. Μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπο εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει τι πράττει? Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν: μήπως και εσύ εκ της Γαλιλαίας είσαι? Ερεύνησον και ιδέ ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν εγύρθη. Και πήγε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών. Και την αυγή ήλθε πάλι στο ιερό, και πάλι ο λαός ήρθε προς αυτόν και καθίσας εδίδας και αυτούς. Φέρουσαν προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, η γυναίκα συλληφθήσα επί μοιχεία, και στήσαντε σε αυτήν το μέσο λέγουσι προς αυτόν: διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνευλήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν τον νόμο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολούνται οι τι αυτε. Σε λοιπόν τι λέγεις? Έλεγαν δε τούτο: δοκιμάζον αυτόν για να έχωσι να κατηγορήσω σε αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη, και επειδή επέμενον ρωτώντας αυτόν ανακύψας είπε προς αυτούς: όστις από σας είναι αναμάρτητος,
πρώτος σας ρίψει το λίθο επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω έγραφε στη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχομένοι, εξήρχοντο εις έκαστος αρχίζοντος από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή ιστάμενη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη δων μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δε σε καταδίκωσε ουδείς? Και εκείνη είπε, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε, είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε εις το εξής, μη αμάρτανε. Πάλι λοιπόν σους ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου και τα λόγια του Θεού τα Άγια, για αυτές τις ευλογημένες συναντήσεις του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, οι οποίες ακόμα και σήμερα μας διδάσκουν με ποιον τρόπο ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο από την καταδυναστεία του διαβόλου, ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από το θάνατο, δίνει στον άνθρωπο παρηγοριά, δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσει τη ζωή του και την πορεία του, το ταξίδι του αυτό μέσα στον κόσμο αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Και όποιος έχει τον Ιησού Χριστό, η ζωή μένει σε αυτόν μέσα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι αυτός ο οποίος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και όσοι ακολουθήσει εμέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Ποιος αλλοστάθηκε ανά τους αιώνες με τέτοια παρησία ως ο Κύριός μας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, να πει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Να πει ότι όποιος περπατήσει έχοντας εμένα μέσα στη ζωή του δεν θα είναι στο σκοτάδι. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, το φως θα μένει μέσα στη ζωή του. Γιατί? Γιατί θα έχει το φως και θα τον φωτίζει μέσα στο περπάτημά του. Θα τον φωτίζει μέσα στις δυσκολίες του. Θα τον φωτίζει ακόμα και μέσα στις θλίψεις του, στις αγωνίες του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι πραγματικά η αλήθεια είναι και με σκηρύττω με την αλήθεια ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στα χέρια του, βεβαίως και σε αυτόν τον άνθρωπο θα βρεθούν δυσκολίες, θα έρθουν εμπόδια, θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν καταστάσεις οι οποίες θα φαίνονται ότι δεν μπορούν να τις λύσει, να τις νικήσει ο άνθρωπος. Αλλά όσο πιο κοντά και όσο πιο προσκολλημένος είναι ο άνθρωπος μέσα στον Ιησού Χριστό, όσο πιο πολύ έχει εγκολπωθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή του, όσο έχει αποδεχτεί ότι αυτό δεν είναι ένα βιβλίο απλό, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού του Ζώντος, μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που τυχόν μπορεί να βρεθεί, μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες και τα παθήματα τα οποία μπορούν να έρθουν στη ζωή του, δεν θα είναι μέσα στο σκοτάδι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Και ξέρετε τι φοβερό είναι να μην είσαι στο σκοτάδι. Ξέρεις τι σημαίνει μέσα στις δυσκολίες αυτές να έχεις να συνεχίσεις την πορεία σου, να συνεχίσεις τη ζωή σου και να βγεις πιο δόκιμος, πιο ικανός, πιο δυνατός από αυτές τις δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούν να νικηθούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί έχουμε δει στη ζωή μας ναυάγια. Έχουμε δει ανθρώπους να καταλήγουν στο σκοτάδι, στο θάνατο, στην απογοήτευση, στην ασθένεια, γιατί δεν μπόρεσαν πραγματικά να έρθει το φως στη ζωή τους, να μην έχουν πηξίδα, να μην έχουν όραση. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, σήμερα ζήτησε το Χριστό μέσα στη ζωή σου. Πες, Κύριε, θέλω το φως το δικό σου. Και μέσα στην κοιλάδα, μέσα στη σκιά του θανάτου και στην κοιλάδα του θανάτου, αν περπατήσω, εσύ θα με φωτίσεις. Εσύ θα με διδάξεις. Εσύ θα προνοήσεις για μέ. Και εγώ με ρημνώ να είμαι προσκολλημένος στην παρουσία σου, κοντά στη δόξα σου, κοντά στο λόγο σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα στην αλήθειά σου. Διψάμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για τη δικαιοσύνη του Θεού. Διψάμε για την παρουσία του Θεού. Διψάμε για το Λόγο του Θεού. Και πραγματικά όποιος τον ακολουθήσει, όπως διαβάσαμε, όποιος διψάει, ας έρθει, ευχαριστούμε τον Κύριο, ας έρχεται προς εμέ
και ας πίνει. Ως της λέει, πιστεύεις σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουν συρρεύσει από τις κοιλίες αυτών. Και μιλάει εδώ για το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος έρχεται να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ο άνθρωπος το πιστεύει, όταν ο άνθρωπος πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού, όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι έχει ανάγκη από αυτή τη δύναμη, γιατί ο Κύριος είπε, σας συμφέρει, είπε στους μαθητές, να φύγω. Κύριε, συμφέρει να φύγεις. Τι θα κάνουμε άμα φύγεις? Μη στεναχωριέστε, μη λυπήστε, καθώς και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα. Σε εσάς υπάρχει η υπόσχεση της δωρεάς του Πνεύματος του Αγίου. Πηγαίνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους, γιατί θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, και αυτός θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Διψάμε αυτή την ημέρα, είσαι μακάριος και μακάρια, αν πραγματικά διψάς το Λόγο του Θεού, αν διψάς να πληστείς με τα ζωντανά νερά, αν διψάς για την παρουσία του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό. Είσαι μακάριος, γιατί η υπόσχεση είναι και για σένα, η δωρεά είναι και για σένα και για όποιον ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όποιος πιστέψει και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, σε αυτόν ανήκει δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είμαστε μακάρι. Εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι πάνω σε αυτό το πρόσωπο της γης έχουν βιωματική σχέση με τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Και η πίστη τους δεν είναι μια πίστη θεολογικής φύσεως, φιλοσοφικής εικόνας. Αλλά τι είναι? Είναι βιωματική σχέση με έναν ζωντανό Θεό, με έναν αναισθημένο Χριστό, με τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ζει μέσα στον άνθρωπο. Ευδόκησε ο Θεός αυτό το κατοικητήριο, το χωμάτινο, σε αυτό το κατοικητήριο, το χωμάτινο, να έρθει και να βασιλεύσει η παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα μυστήρια τα οποία αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού σε όλους όσους εξητάνε, αγαπάνε, πειθαρχούνε στο Λόγο του Θεού. Και οι λοιποί, ο υπόλοιπος όχλος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει και δεν εννοεί, όχλος ο οποίος δεν προσεγγίζει, έχει τη γνώμη του. Και αν βγείτε έξω και τώρα, εν έτη 2012-13 σε λίγο, και ρωτήσατε για το πρόσωπο του Χριστού, θα ακούσετε σήμερα στην πατρίδα μας, σε ένα χριστιανικό κράτος, διάφορες γνώμες και απόψεις για το τι ήταν ο Ιησούς Χριστός, για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι είναι η όχλη, έτσι είναι ο κόσμος. Άλλοι λένε τον προφήτη τότε, άλλοι λένε αυτός είναι ο Χριστός, άλλοι λένε δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι δυνατόν. Σχίσμα, λέει, έγινε γι' αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σχίσμα γένετο γι' αυτόν. Αλλά όποιος προσέγγιζε σε αυτόν τον άνθρωπο, στον άνθρωπο Ιησού Χριστό, αλλά και όποιος προσεγγίσει σήμερα σε αυτό το πρόσωπο, σε αυτό το όνομα το οποίο είναι παραδεδομένο σε εμάς, πράγματι θα ανταποκριθεί όπως οι υπηρέτες οι οποίοι τους έχουν αποστείλει. Γιατί? Για να πιάσουν και να τον συλλάβουν. Εκεί φτάσανε οι άνθρωποι, να τον συλλάβουμε. Αλλά αυτοί οι οποίοι τους αποστείλανε, αυτοί οι οποίοι πήγανε λίγο πιο κοντά του, ακόμα και με την πρόθεση να τον συλλάβουνε, όταν γυρνάνε και δεν τον έχουν φέρει μαζί τους, λένε, λοιπόν, ήλθαν λοιπόν οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και εκείνοι είπαν προς αυτούς, γιατί δεν εφέρατε και αυτόν μαζί? Και είπαν οι άνθρωποι αυτοί, ακούστε, οι υπηρέτες, ουδέ τελάλης άνθρωπος ούτω καθώς ούτως ο άνθρωπος. Ναι, είναι ένας άνθρωπος, δεν έχει έρθει αποκάλυψη μέσα στη ζωή μου. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά κι αυτός, όποιος κι αν είναι, δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι άνθρωπος. Ω, πόσο μακάριος θα σε απόψε αν πλησιάσεις τον Ιησού Χριστό ως Υιό Θεού καθώς είναι. Πόσο μακάρια θα είσαι απόψε αν θα πλησιάσεις τον Ιησού Χριστό σαν ζωντανό και ανεστημένο καθώς είναι. Πόσο μακάρι είμαστε
αν αυτή η επιθυμία μπει μέσα στην καρδιά μας, να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος είναι ο Ον, ο Ιν και ο Υπάρχον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο φως θα έρθει μέσα στην καρδιά σου και στη ζωή σου όταν προσεγγίσεις σε αυτόν που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δόξα στο όνομα του Κύριου». Εκεί θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Εκεί θα γίνει μεγάλη μεταμόρφωση. Εκεί θα γίνει, θα λάβει σάρκα και οστά η υπόσχεση του Κυρίου ότι όποιος πιστεύει σε μέ δεν θα γευτεί θάνατο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα γευτεί τη ζωή την αιώνια. Θα γευτεί τα αγαθά των μελών των αιώνων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα γευτεί την παρουσία του Θεού και θα μεταμορφωθεί σε έναν καινούριον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ελπίδα, πίστη, χαρά μέσα στην καρδιά του. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να πει «Ναι, ζει Κύριος και ζει η ψυχή μου». Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος περπάτησε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην λιμπορία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στον θάνατο. Ένας καινούριος άνθρωπος που θα είναι ονομασμένος με καινούριο όνομα για να δοξάζει το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσεγγίσει στον Άγιον Ιησού Χριστό με καθαρή καρδιά και με ειλικρινή καρδιά και με ταπεινό πνεύμα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μεταμορφωθεί σε ένα καινούριο χτίσμα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα γεύεται την παρουσία του Κυρίου. Θα κράζει προς τον Θεό Πατέρα και ο Θεός θα του απαντάει «Ιδού εγώ παιδί μου». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλεις να είσαι ένας από αυτούς. Ένας από αυτούς ο οποίος θα έχει το Θεό Πατέρα, τον Ιησού Χριστό Κύριο και το Πνεύμα το Άγιο βοηθό του και συνήγορό του μέσα στη ζωή. Δεν είναι μακριά από εμάς. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε, είπε ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα να κράξουμε, αγαπητοί φίλοι, φίλες, αδελφοί, να κράξουμε, να γευτούμε πιο δυνατό τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ταπεινώσουμε τις καρδιές μας. Να μπορέσει να χωρέσει όλο το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μέσα όμως στους ανθρώπους αυτούς, όπου σχίζουν τα ρούχα τους, οι οποίοι έρχονται σε έκσταση, οι οποίοι η δικαιοσύνη τους φαντάζει ότι είναι μια δική δικαιοσύνη και αποκρίνονται στους ανθρώπους οι οποίοι προσεγγίσαν έστω και για λίγο. Μήπως και εσείς πλανηθήκατε. Μήπως και εσείς καταλάβατε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πλάνος, πραγματικά πλάνησε την καρδιά σας. Μήπως και εσείς. Οι πλανημένοι, το λένε αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν και να εννοήσουν, αλλά ήταν παγιωμένοι στις θέσεις τους, στις απόψεις τους, στα διατάγματα και στις διδασκαλίες, οι οποίες ήταν έξω από το Λόγο του Θεού, πάνω από αυτά που είχε πει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μήπως λέει και εσείς επλανήθηκατε, μήπως τις εκ των Φαρισαίων, των Αρχόντων, πίστεψες αυτόν. Αλλά ο όχλος αυτός εδώ πέρα, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο, είναι επικατάρατη, εύκολη κρίση. Επικατάρατος είναι όποιος πήγε και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Επικατάρατος είναι όποιος έπιασε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στα χέρια του. Άλλαξε η ζωή του. Έγινε ένα καινούριο χτίσμα. Δεν είναι, αγαπητοί αδελφοί, έτσι. Φίλοι, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ας μην βλέπουμε σε αυτή την εύκολη κρίση που θα κάνει ο άνθρωπος χωρίς να έχει κατευθυντήρια οδό το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Νικόδημο που είναι εκεί. Ένας εξ αυτών, δεν τον γνωρίζουνε. Είχε πάει το βράδυ κοντά του, και εκείνος δεν είχε ακόμα την παρησία. Σημασία είχε όμως, είχε ειλικρινή καρδιά. Είχε ταπεινό πνεύμα. Έπρεπε να μάθει. Αναγνώριζε ότι δεν τα ξέρει όλα και αυτό είναι το πνεύμα το οποίο πρέπει να έχει ο άνθρωπος, ο ειλικρινής. Ταπεινό και ησύχιο πνεύμα. Ειλικρίνεια και ευθύτητα. Έχει πάει και τον έχει ρωτήσει. Έχει ακούσει λόγια τα οποία πραγματικά ήταν τα λόγια του Θεού. Και είμαι βέβαιος ότι μέσα στην καρδιά του έχει ξεκινήσει αυτό το ευλογημένο έργο της μεταμόρφωσης της ψυχής του, της διανοίας του.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τους λέει λοιπόν ο Νικόδημος, μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπο εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει τι πράττει. Εσύ που ισχυρίζεσαι για τον νόμο, εσύ που λες ότι ξέρεις τον νόμο και εντάξει όλοι οι άλλοι είναι επικατάρατοι. Εσύ δεν ξέρεις ότι ο νόμος λέει ότι πρέπει να τον ακούσεις τον άνθρωπο. Αλλά όταν οι άνθρωποι αγαπητοί μας φίλοι είναι φανατισμένοι, όταν οι άνθρωποι είναι πορωμένοι, όταν οι καρδιές τους, στις καρδιές τους δεν χωράει αλήθεια, αλλά μένουν στο θρήσκευμα ή στο δόγμα τους, όταν δεν μπορούν να καταλάβουν το σχέδιο και το έργο του Θεού, δόξα στον Θεό, μένουν πραγματικά μέσα στο σκοτάδι. Και δεν απαντάνε, τι να πούνε άλλωστε, το μόνο που μπορούν να πούνε είναι να πούνε κατηγόριες. Μήπως και εσύ είσαι εκ της Γαλιλαίας, ερεύνησον και ιδέω ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν εγέρθει. Μήπως και εσύ είσαι από αυτούς, μήπως κοιτάς το συμφέρον σου. Αλλά ο Νικόδημος ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήταν, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Ο Νικόδημος είχε καταλάβει και του είχε αποκαλυφθεί ότι όταν πλησίασε αυτόν τον άντρα των 30 χρονών, ευχαριστούμε τον Κύριο, αναγνώρισε τον Υιό του Θεού του Ζώντος, δόξα στο όνομα του Κύριου. Και ο Λόγος ο οποίος ήρθε και αποκαλύφθηκε σε αυτόν, του φανέρωσε και τον φώτισε. Τώρα ο Νικόδημος δεν είναι στο σκοτάδι. Τώρα ο Νικόδημος έχει φως στη ζωή του. Τώρα ο Νικόδημος μπορεί να διακρίνει, να καταλάβει όλο το έργο και το σχέδιο του Θεού, το προσωπικό του, αλλά και το εκτενέστερα το έργο του Θεού. Τώρα μπορεί να αναγνωρίσει πράγματι ότι αυτός είναι ο κεκρισμένος του Θεού. Αυτός ο οποίος θα παραδοθεί από τον Πατέρα Θεό για να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και ώστε επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού να σωθεί. Και αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στο φως. Αν σου έχει γίνει αυτή η αποκάλυψη, περπατάς στο φως. Αν γνωρίζεις ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά και το πιστεύεις για τις αμαρτίες σου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου, είσαι στο φως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεσαι, όταν θα επικαλεστείς το όνομα του Χριστού με αυτή την πίστη, ο Κύριος σου θα σε ελευθερώσει, θα σε κατευθύνει, θα σε ευλογήσει, θα σε θεραπεύσει, θα σε ετοιμάσει για μια καινούργια, ευλογημένη και αιώνια ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι. Και ενώ όλοι χωρίσανε, και ενώ όλοι φύγανε, και ενώ ο καθένας πήγε στο σπίτι του, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός πήγε στο όρος των ελαιών κατά τη συνήθεια αυτού για να προσευχηθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τον κόσμο και με τον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού θα πάει να συναντήσει τον Κύριό του. Ο άνθρωπος του Θεού έχει μάθει ότι υπάρχει η οδός της μετάνοιας, της επιστροφής. Έχει μάθει ότι υπάρχει η οδός της προσευχής, η επικοινωνία με τον Άγιο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα φύγει να πάει στο σπίτι του με έπαρση καρδιάς ότι του στάπα εγώ, μίλησα εγώ, φανέρωσα ποια είναι η αλήθεια εγώ. Τώρα πάω στο σπίτι μου να ξεκουραστώ. Ο άνθρωπος του Θεού αναπαύεται στην παρουσία του Θεού και μόνο. Αναπαύεται στην παρουσία του Ιησού Χριστού και μόνο. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει πνευματικά, προσεγγίζει δια της προσευχής, δια της δεήσεως, δια της ηκεσίας, τον Πατέρα του, τον ουράνιο, δια Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίο. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Και ο Κύριος το γνωρίζει, γιατί το έργο του δεν τελείωσε, δεν έφτασε στο τέλος, δεν θα τον πιάσουν την ώρα που θέλουν αυτοί. Έχει κι άλλο έργο να κάνει. Έχει ψυχές να σώσει. Έχει φανερώσεις να δώσει. Έχει να δώσει αποκαλύψεις. Έχει να δώσει θεραπείες, ευεργεσίες, ελευθερία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέχρι την ώρα που θα δοθεί η εξουσία στο σκοτάδι, να έρθει το σκοτάδι. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα θα εργάζεται το έργο του Πατέρα του, το έργο του Θεού, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά θα έλεγε κανένας, την επαύριον, το πρωί, πριν καλά καλά ξημερώσει, γίνεται μια καινούρια μάχη. Το έργο του Θεού συνεχίζεται, δεν θα σταματήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό
Και πας ο όγκλος έρχεται προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς, δόξα στο όνομα του Κύριου. Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού είναι αυτή η οποία θα μας δίνει δύναμη. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος έχουμε ανάγκη η ψυχή μας να τραφεί, να στηριχτούμε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες πνευματικές. Και αυτό είναι που κάνει και ο Κύριος σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης. Κηρύτε το Λόγος του Θεού, πιστεύετε ο Λόγος του Θεού και ενεργείτε εν δυνάμει ανάμεσα στους πιστεύοντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι βρίσκεται ο Κύριος μπροστά στους γραμματείς και στους φαρισαίους, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν εντέχνως να τον πιάσουν, να τον πειράξουν, να τον δοκιμάσουν, να βρουν αιτία, έτσι ώστε να τον πιάσουν από το λόγο του και να τον καταδικάσουν. Γιατί ήδη είναι καταδικασμένος μέσα στις καρδιές τους. Γιατί είναι ήδη και παραμένουν μέσα στο σκοτάδι, τυφλωμένοι οι διάνοιές τους. Δεν μπορούν να εννοήσουν και να δούνε τον κεχρισμένο του Θεού. Έτσι λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς φέρνουν μια γυναίκα συλληφθήσα επιμοιχεία και τη στείλουν στο μέσο. Λένε λοιπόν και προς τον διδάσκαλο: «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη από φωτοφόρο μοιχευωμένη. Εν τον νόμο του Μωυσέως προσέτεξε εμάς να λιθοβολούνται τι αυτά». Συ λοιπόν τι λέγεις? Και το έλεγαν αυτό, δείτε αγαπητοί φίλοι και φίλες, το έλεγαν, δεν τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν για να έχω να κατηγορήσω σε αυτόν. Δεν ήρθαν να τον πιάσουν να δούνε πράγματι τι είναι αυτό το οποίο λέει. Δεν ήρθαν με ευθεία καρδιά και με ειλικρινή για να μάθουν, αλλά να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο για τους τρόπους που έχει να αποστονούμονει τους αγνοούντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τους τρόπους που έχει να αποστομώνει τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αντιβαίνουν στο Λόγο του Θεού, να διδάσκουν διδασκαλίες δικές τους, εντάλματα ανθρώπινα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για ελάτε εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όστις από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίξει το λίθο επ' αυτήν. Ω, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό το λόγο τον οποίο εξέρχεται από τα χείλη του. Και δεν είναι λόγος ανθρώπινος. Γιατί αν ήταν ένας ανθρώπινος λόγος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα έμενε κενός. Όμως αυτός ο λόγος, επειδή βγήκε από το στόμα του Θεού, του Παντοδυνάμου, ο οποίος είπε κάποια στιγμή, γεννηθεί το φως και γένετο. Αυτός ο λόγος ήρθε να ελέγξει τις καρδιές τους. Και έσκυψε πάλι κάτω και άρχισε να γράφει πάλι στη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και από τις συνειδήσεις ελεγχόμενοι, άρχισαν ένας-ένας να φεύγει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ελέγχθηκαν οι καρδιές τους. Καταλάβανε και εννοήσανε, τους μίλησε μέσα ο εσωτερικός τους άνθρωπος ότι δεν είναι άξι να πιάσουνε τους λίθους. Μπροστά σε αυτή την παρουσία, μπροστά σε αυτό το λόγο, ποιος θα σταθεί να πει τι, πώς να δικαιολογηθεί, πώς να φανερώσει μια καρδιά ή μια ζωή η οποία δεν είναι, από τη στιγμή που αυτός ο ίδιος γνωρίζει τι ήτανε μέσα, λέει, στις καρδιές των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι από τον πρεσβυτέρωνε, δεν φύγανε από τους τελευταίους, οι πρώτοι, οι πρεσβύτεροι, αυτοί οι οποίοι είχαν φέρει τη γυναίκα αυτή, άρχισαν να φεύγουνε. Και βέβαια αφού φύγανε οι πρεσβύτεροι, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, ποιος θα έμενε και να θεωρούσε τον εαυτό του δικαιότερο από αυτούς? Και έτσι κανένας δεν ευρέθηκε να κατηγορήσει αυτή τη γυναίκα. Και όταν ο Κύριος ξανακοιτάει, λέει πια προς τη γυναίκα: «Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη δορμηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν: Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δεν σε καταδίκασε ουδείς?» Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει: «Ουδείς, Κύριε». Κι όμως μπροστά της υπήρχε κάποιος ο οποίος μπορούσε να την καταδικάσει. Μπροστά της ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να κάνει την καταδίκη της και θα ήταν αληθινή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά για να γνωρίσουμε όλοι εμείς ποιο είναι το πνεύμα του Ιησού Χριστού, ποια είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού, λέει ο Κύριος: «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε και στο εξής μία μάρτανε». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Γιατί δεν ήρθε να καταδικάσει τον άνθρωπο. Δεν ήρθε να του υπενθυμίσει τις αμαρτίες και, τι θα, και πόσο θα τιμωρηθεί ή τι πρέπει να πληρώσει για αυτά. Αλλά ήρθε για να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Ήρθε για να πεθάνει αυτός και να πληρώσει αυτός τις δικές σου αμαρτίες. Δεν είναι θαυμαστό αυτό το γεγονός. Δεν είναι μοναδικό αυτό το γεγονός. Εσύ που ήσουν και είσαι άξιος καταδίκης και άξιος κατάρας, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, να έρχεται εκείνος ο οποίος μπορεί να σε καταδικάσει και έχει την εξουσία να σε καταδικάσει. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο να έρθει και να σε συγχωρέσει και να σε αθωώσει, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να σε προτρέψει και να σου συμβουλέψει ότι η αμαρτία δεν θα σε ωφελήσει, άνθρωπε. Ακολούθησέ με και θα έχεις το φως της ζωής. Ακολούθησέ με χωρίς να αμαρτάνεις και θα λάβεις δύναμη και εξουσία ενάντια της αμαρτίας. Μόνο ακολούθησέ με για να γνωρίζεις αυτά τα καινούργια, τα νέα μονοπάτια τα οποία έχω ετοιμάσει εγώ για σένα, ναι. Τις νέες εμπειρίες, τις πνευματικές, τις οποίες είναι παραδεδομένες για όλους όσους με αγαπάνε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χαιρόμαστε για το πνεύμα του Ιησού Χριστού, για το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, της χάρης, της άφεσης, της χωρητικότητος, της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόνο να αποδεχτούμε αυτό το κάλεσμα. Μόνο να δεχτούμε ότι πράγματι αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θα βρουν απήχηση στην καρδιά μας. Και όταν ο άνθρωπος πραγματικά τα εστερνιστεί και τα αποδεχτεί μέσα στην καρδιά του, με ειλικρίνεια και με ευθύτητα, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα απολαμβάνει την παρουσία του Θεού. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα γεύεται τις μέλουσες δυνάμεις μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά και ζωή αιώνια θα κληρονομήσει. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας, να μας καταστήσει αξίους της προσκλήσεώς του, να μας βοηθήσει να σταθούμε μέχρι το τέλος και να γνωρίσουμε έτη και έτη περισσότερο από τη δόξα την οποία έχει και χαρίζει αυτός σε εμάς.